Σας ευχαριστούμε καταρχάς που ήρθατε. Είναι και λίγο μακριά το γενικό, αλλά επειδή μας στηρίζετε πάντα σε ό,τι κάνουμε, σας ευχαριστούμε διπλά. Θα ήθελα να πω στην αρχή δύο λόγια για το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Το πρόγραμμα «Πεζοπορία για τον πολιτισμό» είναι ένα πρόγραμμα το οποίο είναι ενταγμένο στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Πολιτισμός 2007-2013 και έχει τρεις εταίρους. Είναι το Γραφείο Περιβάλλοντος της Κορσικής, που είναι και ο επικεφαλής εταίρος, η Περιφέρεια της Μαγιόρκα και ο Δήμος Βορείων Τζουμά. Το πρόγραμμα αυτό, σε βασικές γραμμές, έχει να κάνει με τον σχεδιασμό σε κάθε περιοχή κάθε ενός από τους εταίρους πεζοπορικών διαδρομών, οι οποίες όμως δεν θα αναφέρονται απλά στον αθλητικό χαρακτήρα και στον φυσιολατρικό ή τον πνευματικό, αλλά κανένας περπατώντας αυτές τις διαδρομές θα μπορεί να συναντά στην πορεία του πολιτιστικά μνημεία και πολιτιστικά γεγονότα. Αυτές οι διαδρομές θα αναρτηθούν σε μια ευρωπαϊκή πλατφόρμα, έτσι ώστε καθένας ο οποίος ενδιαφέρεται θα μπορεί να επισκέπτεται τους αντίστοιχους τόπους και να περπατά σε αυτές τις διαδρομές, απολαμβάνοντας και τα πολιτιστικά μνημεία και τα πολιτιστικά γεγονότα. Σήμερα, χθες και σήμερα μάλλον, είναι η δεύτερη συνάντηση που κάνουμε οι εταίροι, μετά την πρώτη που προηγήθηκε τον Ιούνιο που μας πέρασε στην Κορσική. Όπως είπα και προηγουμένως, δύο είναι οι ημέρες αυτής της συνάντησης. Η χθεσινή ημέρα, η οποία έλαβε χώρα στην έδρα του Δήμου, στα Πράματα και στο Σιράκο, είχε να κάνει με διάφορες ενδιαφέρουσες εισηγήσεις και από τους τρεις εταίρους για θέματα που απασχολούν το πρόγραμμα «Πεζοπορία για τον πολιτισμό». Και σήμερα, εδώ στο Ελληνικό, επισκεπτόμαστε μία από τις διαδρομές που εμείς έχουμε σχεδιάσει μέσα σε αυτό το πρόγραμμα και είναι η διαδρομή από το μοναστήρι της Τσούκας μέχρι το μουσείο του Παπαγιάννη και όχι μόνο, θα έλεγα μέχρι την έξοδο από το Ελληνικό, όπου κανένας μπορεί να συναντήσει αυτό το μοναδικό φαινόμενο, αυτή τη μοναδική, θα έλεγα, διαδρομή με τα γλυπτά που στείνει κάθε χρόνο ο Θόδωρος ο Παπαγιάννης και οι συνεργάτες του μέσα από τα συμπόσια γλυπτικής, και αυτό είναι το πολιτιστικό γεγονός που συμβαίνει σε αυτή τη διαδρομή κάθε χρόνο, που κάνει κάθε Αύγουστο και Σεπτέμβριο. Παράλληλα, θα υπάρξουν κάποιες άλλες δράσεις και εκδηλώσεις και από τους τρεις εταίρους που έχουν να κάνουν με την δημιουργία από καλλιτέχνες και όχι μόνο, χρησιμοποιώντας ανακυκλώσιμα υλικά. Ήδη αυτή τη στιγμή λαμβάνει χώρα μία τέτοια δράση, στην οποία χρησιμοποιούμε και τα παιδιά του Δημοτικού Σχολείου του Ελληνικού, τα οποία μαθαίνουν πώς να χρησιμοποιούν ανακυκλώσιμα υλικά για να παράγουν χρήσιμα πράγματα.